Ήταν Κυριακή 1 Δεκεμβρίου του 1913, όταν οι αγωνιστές Αναγνώστης Μάντακας και Χατζημιχάλης Γιάνναρης ύψωναν την ελληνική σημαία στο Φρούριο Φυρκά παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας αιματηρής περίοδου. Πλήθος λαού συμμετείχε τότε στις πανηγυρικές εκδηλώσεις. Αιώνες δακρύων έβρισκαν την ιστορική τους δικαίωση. Σήμερα συμπληρώνονται 107 χρόνια από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που οι επαιτειακές εκδηλώσεις περιορίστηκαν στην έπαρση της σημαίας από έναν βρακοφόρο με την παραδοσιακή ενδυμασία. Γιορτάζουμε σε δύσκολες συνθήκες την ένωση και με την ηγεσία του μεγάλου Ελευθερίου Βενιζέλου κατορθώσαμε και είμαστε αναπόσπαστο στο κομμάτι του εθνικού κορμού. Ένα μεγάλο γεγονός για την Κρήτη, αλλά και για τη χώρα, που αποτέλεσε το επιστέγασμα αγώνων αιώνων των κρητικών για την ελευθερία. Και αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι απόσπαστο κομμάτι λοιπόν του εθνικού κορμού. Τον εθνικό ύμνο απέδωσε με τρομπέτα ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής του Δημουχανίων, ενώ τιμητικά διέσχισε το χανιώτικο ουρανό ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16. Και έχουμε υποχρέωση να μάθουμε από αυτή την εξαιρετικά διδακτική πορεία μέχρι την Ένωση, να λάβουμε τα μηνύματα και να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μέρος από αυτόν και σήμερα, με τις όποιες δυσκολίες. Για να φτάσουμε στην 1η Δεκεμβρίου του 1913, χύθηκαν ποταμοί αίματος, υπήρξαν μεγάλες θυσίες, τα νιάτα της Κρήτης πάλευαν για αιώνες για να έρθει αυτή η δοξασμένη μέρα. Της λυτής τελετής για την έπαρση της ελληνικής σημαίας στο Φρούριο του Φυρκά προηγήθηκε μνημόσυνο για τους αγωνιστές των κρητικών επαναστάσεων στη Μητρόπολη των Χανίων χωρίς τη συμμετοχή πιστών.